Μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ο αριθμός των απλήρωτων δανείων τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τους επαγγελματίες, αφού οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση την κάλυψη τέτοιων υποχρεώσεων, με το κάθε δανειολήπτη πλέον να δίνει βαρύτητα στις βασικότερες εκ των αναγκών της οικογένειάς του. Μειώσεις μισθών και συντάξεων όμως σημαίνει και μικρότερος τζίρος στην αγορά, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην ίδια άσχημη κατάσταση και ο επαγγελματικός κόσμος, ο οποίος και αδυνατεί να καταβάλει σε μηνιαία βάση πλέον τη δόση των δανείων του. Δεν είναι παράλογο αυτό και έχω την εντύπωση ότι θα γίνει και χειρότερο σιγά σιγά. Διότι όλοι αυτοί οι φόροι, οι μειώσεις μισθών, η ακρίβεια στο πετρέλαιο που ευτυχώς άρχισε να μας κάνει και καλό καιρό, το ανέβασμα των τελών κυκλοφορίας, όλες αυτές οι αυξήσεις των ειδών και οι μειώσεις μισθών και οι νέοι φόροι θα δυσχεραίνουν και άλλο την αποπληρωμή. Δηλαδή όταν ένας μισθωτός έπαιρνε 1.200 ευρώ και πλήρωνε 400 ευρώ δόση δανείου και τώρα παίρνει 700 ευρώ ή 800, πώς θα αποπληρώσει το δάνειο του? Το αποτέλεσμα, η διαχείριση αυτών των δανείων όντως να είναι δύσκολη να γίνεται από τους ίδιους επαγγελματίες. Κοιτάξτε, έτσι πάει αλληλένδετα. Ο μισθωτός που είχε 1.200 άφηνε κάποια χρήματα στην αγορά, τώρα αφήνει πολύ λιγότερα ή έστω μόνο τα απαραίτητα. Οπότε και οι επαγγελματίες που έχουν δάνεια θα δυσκολεύονται να πληρώσουν τα δάνεια αυτά. Είναι όλα αλληλένδετα. Εκείνο που θέλουμε είναι ανάπτυξη και όχι μειώσεις μισθών. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να το καταλάβουν οι κυβερνώντες μας. Θέλουμε καινούργιες δουλειές, μειώσεις εισφορών, μειώσεις όλων των εξόδων, μειώσεις του τιμαρίθμου για να μπορεί να πάρουμε μπρος και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Με δεδομένο μάλιστα ότι τον Ιούνιο αναμένονται νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, ενώ παράλληλα οι φορολογούμενοι θα κληθούν μέσω των φορολογικών τους δηλώσεων να καταβάλουν φόρο για το εισόδημα του 2011. Με τα δεδομένα όμως του 2012, η κατάσταση με τα πλήρωτα δάνεια αναμένεται να χειροτερέψει, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει το τέλος αυτής της κατηφορικής διαδρομής, η οποία δεν έχει προηγούμενο.